Θερμό χειροκρότημα στην ελληνική μουσική. Ας ετοιμαστούμε τώρα να χαρούμε και να χειροκροτήσουμε τα στατευμένα μας νιάτα, τις ένοπλες δυνάμεις μας, τους φρυρούς της πατρίδας μας και επιμορούς κάθε επίδοξο επιδρομέα. Πρόγονοι των σημερικών στρατιωτών δημιούργησαν το μεγαλείο του Μαραθώνα, το Μαραθώνα, των Θερμοπυλών, του 40, του Τριάμβου 12-13 και του έπρου του 1821 που εορτάζουμε σήμερα. Αυτά τα παιδιά που τα είδε και λίγο διασφαλίζουν την ειρήνη στην πατρίδα μας και θα προτάξει και πάλι τα στήρι τους σε κάθε καινούριο επιπολέα αν χρειαστεί. Ο σύγχρονος στρατός μας με την άδεια δομή και οργάνωσή του εγγυάται την ασφάλεια για την επικία κεραιότητα της πατρίδας μας, ενώ παράλληλα συμβάλλει σημαντικά στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Στρατό Ξηράς, οι νέοι μας, με την εφαρμογή ενός εντατικού και μελετημένου προγράμματος εκπαίδευσης, με σκυριαγώγηση, επαυξάνουν την φυσική τους κατάσταση και τις ψυχικές τους δυνάμεις. Αναδεικνύουν και αναπτύσσουν χαρίσματα και δεξιότητες. Μαθαίνουν όχι μόνο να υπακούν και να διοικούνται από προϊσταμένους, αλλά και να κατευθύνουν και να διοικούν υφισταμένους. Οι πρόγονοι των σημερινών στρατιωτών δημιούργησαν το μεγαλείο του Μαραθώνα, των Θερμοπυλών, της Σαλαμίνας, του 1821, του 30, 12-13 και του έμπρου του 40. Σε αυτούς είναι απόλυτα να διαφυλάξουν ό,τι εκείνοι πέτυχαν και να διασφαλίζουν τον Έλληνα πολίτη ένα περιβάλλον ασφάλειας και επιμερίβας. Τιμούνται οι παλότεροι, καμαρώνουν και διδάσκονται οι νεότεροι. Πεζά μπροστά από τον χώρο των επισήμων που έχουν το γενικό πρόσταγμα της στρατιωτικής παρέλασης με το επιτελείο του, ο διοικητής της 22ης Διοίκησης Σταγμάτων Εθνοφυλακής Κυρκής. Κατευθύνεται στη θέση του απέναντι από τους επισήμους. Ως κεφαλή της στρατιωτικής παρέλασης θα πειράσουν οι πολεμικές σημαίες όλων των μονάδων της Μεραρχίας. Η γη της πολεμικής σημαίας της 98 ανώτερης διοίκησης σταγμάτων εθνοφυλακής της Μεραρχίας Αρχιπελάγους. Στα στιβαρά χέρια των ανδρών και γυναικών του στρατού μας σχηματίστηκαν όλες με το σταυρό. Σημαία και σταυρός. Σε αυτά τα απλά σύμβολα περικλείονται όλοι οι αγώνες και οι θυσίες του λαού μας. Όλοι οι αγώνες και οι θυσίες του έθνους για την επιβίωσή του με ελευθερία και αξιοπρέπεια στο πέρασμα των αιώνων. Τώρα πλησιάζουν τους επισήμους οι πολεμικές σημαίες, το μονάδο της Μεραρχίας Αρχιπελάγους. Οι ένδοσες πολεμικές σημαίες αντιπροσωπεύουν την ιστορία και τις μάχες των μονάδων τους. Και τώρα πλησιάζουν τα πεζοπόρα τμήματα με δύο τάγματα παρελάσεως. Το πρώτο τάγμα παρελάβει η σημαία του 264 μηχανοκίνητου τάγματος ενδοφυλακής. Ακολουθεί ο διοικητής και το επιτελείο του. Οι λόγοι του τάγματος παρελάβουν σε άψογους σχηματισμούς. Το ηρωικό πεζικό σύνθημά του είναι το «Δύο και δόξα χαιρετίν», το όπλο της δόξας και της θυσίας. Οι οποιοσδήποτε εξελίξεις δεν μείωσαν ούτε θα μειώσουν τον πειθαρχικό ρόλο του πεζού στρατιώτη στη μάχη.
το αποτέλεσμα της οποίας εξακολουθεί να βασίζει σε αυτόν. Περνούν οι υπερασπιστές των δικαίων, οι συνεχιστές των ψηλών εθνικών πολεμικών παραδόσεων. Περνούν οι συνεχιστές των αγωνιστών, που από την αρχαιότητα μέχρι και σύγχρονη ιστορία έγραψαν σελίδες δόσης και ανδρείας, χαρίζοντας σε εμάς την πολυπόθητη ελευθερία και δημοκρατία. Είναι αυτοί που αγωνίστηκαν λίγοι εναντίον πολλών και νίκησαν. Είναι αυτοί που ανάγκασαν φίλους και εχθρούς ανά τον κόσμο να ομολογήσουν ότι οι ήρωες πολεμούν ως Έλληνες και θαυμάζουν μέχρι τις μέρες μας τα απίστευτα κατορθώματα της ελληνικής ομοψυχίας. Το δεύτερο τάγμα παραλάβει υπό τη σημαία της 398 επιλαχίας αρμάτων εθνοφυλακής με το διοικητή και το επιτελείο του. Οι άντρες των τερακισμένων, τα παλιά και των αρμάτων μάχης, η καλή φινή κόρα της, πατρίδος μας, με τα ανιπέζη της ισχύ πυρός. Ο τρόμος κάθε φίλη του σπουδαία, σύντομο το τερακισμένο μας, είναι όπου η δόξα και το καθήκον. Παρελάβουν σε άψιμους συμματισμούς. Καμερώστε τους λιβαντόκομους νεαρούς πλαστούς της χώρας μας, τους συνεχιτές των τρίλων και τους απογόνους πυρών. Φέρω μαζί τους σύγχρονα όπλα, ποιότρες ημέρας και νύχτα, καθώς και σύγχρονα θεαματικά όπλα και πολυβόλα, αλλά και υπερσύγχρονα επικοινωνικά συστήματα. Καμαρώστε τους, θαυμάστε τους, χειροκροτήστε τους. Στη συνέχεια παρελάβει λόγος από άντρες των ταγμάτων εθνοφυλακής της Λέσβου. Ο λόγος αποτελείται από άντρες των ταγμάτων εθνοφυλακής Άντισσας, Καλονής, Μυτιλίνης και Πολυκνήτου. Φέρουν μαζί τους σύγχρονα όπλα, πολυβόλα και αντερματικά όπλα, διόπτρες ελεύθερου σκοπευτή, καθώς επίσης και σταθμούς ασυρμάτου, σύγχρονης τεχνολογίας. Οι εθνοφύλακοι συμβάλλουν με τον δικό τους τρόπο στην άμυνα του νησιού, εξασφαλίζουν έτσι την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδος μας. Είναι έτοιμοι να συνεχίσουν, να γράφουν την παράδοση των προγόνων τους όποτε και να χρειαστεί και οποιαδήποτε τίμημα. Οι εθνοφύλακες αποτηρούν την ψυχή της άμυνας της νήσου και διακρίνονται για την πίστη και το θάρρος στην ελληνική την εκτέλεση των αποστολών τους. Αποτηρούν τη συνέχεια της λεσβιακής φάλακας που συγκροτήθηκε από τα 155 χρόνια της Αμερικής. Ακολουθούν οι αλεξιδιστές, οι αμφίβοι καταδρομής με τα πράσινα τερέ. Το έμβλημά τους, ο τολμών νικά, προηγείται η πολεμική σημαία της μονάδος. Οι άντρες των ειδικών δυνάμεων, σκληρά εκπαιδευμένοι, ικανοί να δράσουν σε θάλασσα, ξηρά και αέρα. Είναι έτοιμοι να τιμωρήσουν κάθε εισβολέα. Η άψογη εμφάνιση, η λεβεντιά και το υψηλό τους όνειμα μας δίνουν σιγουριά ότι αποτηρούν τους τιμωρούς κάθε εισβολέα του νησιού μας. Καμαρώστε την ελληνική λεβεντιά, θαυμάστε τους, χειροκροτήστε τους. Η στρατιωτική μουσική που υποστήριξε ολόκληρη τη σημερινή παρέλαση αποχωρεί. Πλησιάζει στην εξέδρα των επισήμων και αναφέρει πέρα της παρελάσεως.
Εδώ τελείωσε η σημερινή μεγαλειότητα παρέλαση. Thank you.